επιτυχιακό λόγο τη ημέρα, τη μεγάλη αυτή επέτειο την οποία γιορτάζουμε, που θα ακούσουμε σε λίγο κατά τη διάρκεια τη δοξολογία στον Άγιο Τριαδικό Θεό, δοξολογία την οποία ευχαριστούμε τον Θεό που μα χάρισε την ελευθερία μα. Ταυτόχρονα παρακαλούμε να αναπαύσει του προγόνου μα, οι οποίοι έδωσαν τη ζωή του και όχι μόνο τη ζωή του, έδωσαν όλο του τον εαυτό για να αποκτήσουν το δέντρο αυτό τη ελευθερία με το αίμα του, τον υδρότα του και τα δάκρυά του. Γιατί αγαπητοί πάντε, θα το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Στον πόλεμο δεν συμμετέχουν μόνο αυτοί οι οποίοι κρατούν το όνομα. Στον πόλεμο συμμετέχουν αυτοί οι οποίοι κρατούν το άγιο κτίριο, το σώμα του Αγίου Χριστού. Συμμετέχουν αυτοί που εργάζονται στην πατρίδα πίσω με τον Τίμιο Υδρότατο για να μπορέσουν αυτοί οι οποίοι βλέπουν στην πρώτη γραμμή να είναι απρόσκοπτα στο σκοπό του. Συμμετέχουν όλοι οι συγγενείς των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή με την προσευχή του και τα δάκρυά του. Συμμετέχουν όλοι αυτοί που υποστηρίζουν του ανθρώπου τη πρώτη γραμμή με τη διατομία του. Όλη η πατρίδα συμμετέχει και όλη η περιοχή συμμετέχει στον αγώνα και την πατρίδα όταν έρθει εκείνη η ώρα. Όλους αυτούς τους ανθρώπους τους θυμόμαστε σήμερα και παρακαλούμε τον Θεό να τους αναπαύσει και να τους χαρίσει τα αιώνια και την παγκόσμια αναπαυτή. Πως για να φτάσω μια φορά αυτό στο σημείο εκείνο, να αψηφίσουν το φρόνημα του κόσμου, την καλοπέραση, την πλεονεξία, τη φυλακηρία, την ησυχία και τον εγωισμό, ήταν πρώτα-πρώτα άνθρωποι πιστοί. Ακούσαμε στο σημερινό Ευαγγέλιο τον Χριστό να διδάσκει τους ανθρώπους της εποχής του Αγιώτου σε εμάς και να μας λέει «Μην αγχώνεστε για το τι θα φάμε, θα πιούμε, το τι θα ντυθούμε». Δεν βλέπετε, λέει, τα πουλιά που ούτε σπείρουν, ούτε θερίζουν, ούτε έχουν ταμεία, ούτε έχουν αποθήκες. Και ο Θεός μερινά για αυτά. Δεν βλέπετε τα άνθη του αγού, τα λουλουδάκια τα μικρά, τα οποία είναι πολύ ομορφότερα από οποιοδήποτε άνθρωπο με ό,τι και αν φοράει, όπως και ανεπαμένος, όπως και αν είναι δυνέμος, με ό,τι και αν έχει στην κατοχή. Είναι πολύ ομορφότερο ένα λουλουδάκι του αγού, λέει ο Χριστός, που σήμερα υπάρχει και αύριο καίγεται και καταστρέφει. Κι όμως ο Θεός μεριμνάει για αυτό. Δεν θα μεριμνήσει για μας και μας λέει ο λιγόπισος. Δεν βλέπετε, λέει ο Χριστός, όλα, όλη τη φύση, πως ο Θεός μεριμνάει για αυτή. Και εσείς αγχώνεστε για το πόσο θα βάλετε στην τράπεζα. Ο λιγόπιστο, μας λέει ο Χριστός. Με το Κύριο νόημα, όσο αγαπητοί μου αδελφοί, είμαστε κολλημένοι με το πόσα θα έχει η τσέπη μας, με το πόσα θα έχει η πουλάμα μας, με το πόσα θα έχει το ψυγείο μας, με το πόσα θα έχει ο λογαριασμός μας, με το πόσα θα έχει το κινητό μας, με το πόσα θα έχει ο λογαριασμός μας στο διαδίκτυο, όσο είμαστε κολλημένοι με αυτά, δεν μπορούμε να έχουμε μέσα μας και να αγωνιστούμε για τις αξίες, για τα ιδανικά, για τα ιερά κοινώσια της φυλής μας. Διότι όποιος είναι κολλημένος με τον εαυτό του και κατά τον εαυτό του, δεν βλέπει τα διδάγματα. Και για να αγωνιστεί κάποιος με την πατρίδα, πρέπει να βλέπει τον διδάγματα. Για να αγωνιστεί κάποιος με την πατρίδα, πρέπει να αγαπάει εκτός από τον εαυτό του όλους τους άλλους πιο πολύ από τον εαυτό του. Για να σταυρωθεί κάποιος για τους άλλους, πρέπει να αγαπάει τους άλλους πιο πολύ από το δικό του πνεύμα. Ο ίδιος ο Χριστός μας αγάπησε τόσο εμάς τους ανθρώπους που σταυρώθηκε για εμάς. Αν εμείς θέλουμε να μοιάσουμε στον Χριστό σαν χριστιανοί που είμαστε και να θυσιαστούμε ή να
υπηρετούμε, να διακονούμε τους άλλους εξαιτίας της αγάπης μας για τους άλλους, πρέπει η αγάπη μας για τους άλλους να είναι ένα καλύτερο πορτοφόλι μας. Από τις έρευνες, από την αγωνία μας, για τα ρούχα μας, για τα παπούτσια μας, για τα καλλιτικά μας, για τα κινητά μας και για οτιδήποτε άλλο, ακόμα και για την ιστεροφημία μας. Θα μας λέει ο Χριστός σήμερα και ως παράδειγμα ότι αυτό είναι εφαρμόσιμο στην περιοχή μας, έχουμε τους ανθρώπους που θυσιάστηκαν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Παράδειγμα του οποίου είδαμε εχθές με την επιμνημόσυνη θέληση και την όμορφη θετική εκδήλωση που είχε ο Δήμος της πόλεως μας με τη συμμετοχή των Σιαλιστέων και κυρίως των κριτών αδερφών μας εδώ στην πόλη. Μας έδειξαν πως ο εγωισμός, τα ιδανικά, τα όσια, η αγάπη που υπήρχε τότε, υπάρχει και σήμερα και μπορεί να μεταφερθεί, να μεταδοθεί, να μεταλαμβαθεί, να μεταλαμβαδευτεί τις κοινές και στους απογόνους μας και στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Σας παρακαλώ πολύ αυτό το πρόβλημα. Εμείς, βάζω και πάλι αυτό το πρώτο, που είμαστε σε σχέση όχι ισχύως, ούτε εξουσίας, αλλά σε θέση ευθύνης απέναντι στον εαυτό μας και απέναντι στην πατρίδα. Απέναντι στον εξουσία, στον κάθε διπλανό μας. Είτε μικρός, είτε μεγάλος, είτε πλούσιος, είτε φτωχός. Είτε στην περιθώριο, είτε στο κέντρο. Όποιος και να είναι αυτός ο πλησίος μας, ο πλησίος έχουν ευθύνη για αυτό. Παρακαλούμε πολύ, όσο μπορούμε, να στεκόμαστε όρθιοι, να στεκόμαστε με ενότητα ο ένας με τον άλλον, ο ένας δίπλα στον άλλον, ο ένας με τον άλλον, ο ένας για τον άλλον.